Γεια σας και από εμένα. Ακούγουμε καλά? Ακούω. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ξανά μαζί σας. Αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό το 20ο επαιτειακό συνέδριο έχουν προηγηθεί τουλάχιστον 4, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία είχα τη μεγάλη χαρά και την τιμή να συμμετέχω. Και είναι συνέδρια τα οποία δεν γίνονται για να γίνονται. Και αυτό είναι εξαιρετικό, διότι το πιστεύω αυτό, ότι το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο πραγματικά δείχνει το δρόμο όσον αφορά την εταιρική υπευθυνότητα με αυτές τις εξαιρετικές διοργανώσεις. Και θα έλεγα επίσης ότι υπάρχει και μία συνταγή επιτυχίας, διότι όταν έχεις μία άρτια διοργάνωση, έτσι όπως την έχει στήσει ο πρόεδρος βεβαίως, ο κύριος Μπακατσέλλος, ο κύριος Σπυρτούνιας, ο Πάκης Παπαδημητρίου, αυτή η εξαιρετική θαυμάσια ομάδα, και βεβαίως η αϊκίνητη Άντζελα Βογιατζή, για την οποία θα ήθελα ακόμα ένα χειροκρότημα. Όταν έχεις λοιπόν μία άρτια διοργάνωση, έχεις ένα εκλεκτό ακροατήριο, όπως όλες εσείς και όλοι εσείς που είσαστε σήμερα μαζί μας, και παραλλήλως έχουμε και εξαιρετικούς ομιλητές, οπότε όλα αυτά οδηγούν σε μία συνταγή επιτυχίας. Για ένα θέμα, ωστόσο, που μόνο μεγάλα και πλατιά χαμόγελα δεν μπορεί να φέρει, διότι όπως είπε νωρίτερα πάρα πολύ εύστοχο ο κύριος Μπακατσέλλος, η λέξη κρίση στις μέρες μας έχει χάσει το νόημά της. Ερχόμαστε από μία κρίση και μπαίνουμε σε μία άλλη. Έχουμε μία ολόκληρη γενιά, τη γενιά Z, η οποία έχει μεγαλώσει αποκλειστικά σε συνθήκες κρίσης. Θυμηθείτε το μνημόνιο του 2010, όλα όσα ακολούθησαν στη συνέχεια, με αυτά τα απίστευτα ποσοστά της ανεργίας στη χώρα μας, και τι ήρθε στη συνέχεια, φτάνοντας μέχρι την πανδημική κρίση, τώρα με την ενεργειακή κρίση, που κάποια στιγμή θα ξεμπλέξουμε. Αυτό όμως από το οποίο δεν θα ξεμπλέξουμε πολύ εύκολα, και νομίζω ότι είναι η τεράστια πρόκληση για τη χώρα και τον πλανήτη τα επόμενα χρόνια, είναι η κλιματική κρίση. Διότι η κλιματική κρίση δεν μπορούμε να την ορίσουμε ούτε με κάποιο πλαφόν στο χρηματιστήριο της ενέργειας, ούτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο επαναφοράς εισοδημάτων ή οτιδήποτε άλλο της βιομηχανικής παραγωγής. Οπότε η κλιματική κρίση πιστεύω ότι θα είναι και το επόμενο μεγάλο στοίχημα, έτσι ώστε, όπως πολύ εύστοχα αναφέρει και το τρίπτυχο του συνεδρίου, χρειάζεται αντοχή, χρειάζεται προσαρμογή και χρειάζεται επιμονή, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις της βιωσιμότητας. Αλλά εγώ θα προσέθετα ίσως την πιο σημαντική, κατά την ταπεινή μου άποψη, επιτρέψτε μου, είναι η ενσυναίσθηση, η αντίληψη του κόσμου γύρω μας, του κόσμου στο δρόμο, των υπαλλήλων, στις εταιρείες σας, όλων των ανθρώπων, όλοι όσοι συνθέτουμε στην κοινωνία στην οποία ζούμε. Η ενσυναίσθηση τόσο ως προς τις αποφάσεις, όσο και ως προς την υλοποίηση των πρωτοβουλειών, η ενσυναίσθηση, κατά την γνώμη μου, είναι κάτι εξαιρετικά βασικό, διότι δεν φτάνει να πετυχαίνει στόχους όσο μένουν άνθρωποι πίσω. Θα μου πείτε, θα ήταν μια ιδεατή κοινωνία όπου κανείς δεν θα έμενε πίσω. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πλην όμως οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερό μας, έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας όσο λιγότεροι συμπολίτες μας να μένουν πίσω σε ένα εξαιρετικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αυτή ήταν η εισαγωγή μου. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Λοιπόν, δεν ξέρω, Πάκη, πώς το σχεδιάσατε αρχικά, αλλά το να έχεις Μαργαρίτη Σχοινά, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία ημέρα σαν και αυτή, όπου όλη η Ευρώπη συζητάει τι θα συμβεί στην Ιταλία, τι θα κάνει η Τζόρτζια Μελόνι και η εταίροι και λοιποί Σαλβίνι, Μπερλουσκόνι, αυτό πραγματικά νομίζω ότι έχουμε τον άνθρωπό μας στη σύνδεσή μας, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Μαργαρίτη Σχοινάς. Κύριε Επίτροπε, πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να σας έχουμε. Θα προτιμούσαμε να ήσασταν εδώ, στις Πολυθρόνες, να σας έχουμε και από κοντά. Κι εγώ θα προτιμούσα να ήμουν στην Αθήνα, σας διαβεβαίω. Αλλά οι τρέχουσες εξελίξεις. Μια μέρα σαν και αυτή έχετε πολλές υποχρεώσεις στις Βρυξέλλες. Και ακριβώς με αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συνομιλία. Ο χρόνος δεν είναι πολύς, έχουμε ένα 20 λεπτό μπροστά μας.
Τι γίνεται με την Ιταλία και τα νέα δεδομένα? Διότι έχουμε την Ευρώπη, η οποία προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις αυξημένες απαιτήσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης. Προσπαθούμε εδώ και μήνες να πάρουμε μια απόφαση. Τι θα συμβεί όμως αν η Μελόνη και ο επόμενος συνασπισμός της Ιταλίας, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, πει όχι ή πει κάτι διαφορετικό? Καλησπέρα σε όλες και όλους, κύριε Ανδρίτσο, και σε εσάς. Θα μου επιτρέψετε πριν να απαντήσω στην ερώτησή σας για την Ιταλία να επωφεληθώ της εισαγωγής σας για να κάνω κι εγώ μια εισαγωγή στην εισαγωγή. Είναι αλήθεια ότι οι κρίσεις μας χτύπησαν με έναν τρόπο πολύ βαθύ, θα έλεγα συνεχή. Νομίζω είναι κρίσεις, ο Γιούνκερ τις έλεγε πολυκρίσεις, που ξεκίνησαν ήδη από το 2010 και κλείνουμε τώρα μια δεκαετία, δωδεκαετία κρίσεων. Αλλά από αυτές τις κρίσεις προκύπτουν δύο συμπεράσματα που νομίζω έχουν και την εφαρμογή τους στα της Ιταλίας. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι όλες αυτές οι κρίσεις κλώνησαν, μας κλώνησαν, ίσως και μας συγκλώνησαν, αλλά δεν μας γκρέμισαν ως Ευρωπαίους. Αποδειχθήκαμε, και μιλάω στο πρώτο πληθυντικό, όχι ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ως μια ένωση δημοκρατιών, μια ένωση κρατών, αποδειχθήκαμε πολύ πιο ισχυροί, πολύ πιο ανθεκτικοί από ό,τι πίστευαν ορισμένοι από τους εχθρούς μας. Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι αυτά τα 10-12 χρόνια των κρίσεων συνέβαλαν και σε κάτι άλλο. Στο να βρει ένα τέλος, σε αυτό που λέω εγώ, μου αρέσει να λέω, το τέλος της ευρωπαϊκής αθωότητας. Δηλαδή, χρειαστήκαμε μια πανδημία για να καταλάβουμε ότι πια στην Ευρώπη δεν κάνουμε μάσκες, ούτε αναπνευστήρες. Χρειαστήκαμε έναν πόλεμο για να καταλάβουμε ότι η ενέργεια δεν είναι τόσο δεδομένη όσο νομίζαμε. Χρειαστήκαμε αυτές τις εργαλειοποιημένες κινήσεις του μεταναστευτικού για να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι γύρω μας δεν είναι τόσο αγγελικά πλασμένοι. Αυτό το τέλος ευρωπαϊκής αθωότητας, λοιπόν, το δεύτερο μήνυμα των κρίσεων. Και έρχομαι στα της Ιταλίας. Ξαναλέω ότι η Ευρώπη είναι μια ένωση δημοκρατιών. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από τις κάλπες. Αντιθέτως, οι κάλπες, οι ελεύθερες εκλογές, η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ίσως το συστατικό στοιχείο αυτού που λέμε ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Γι' αυτό ξεχωρίζουμε σε όλο τον κόσμο. Τώρα βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ακούσει πολλά προεκλογικά. Όσο πλησιάζαμε τις εκλογές, αυτά τα πολλά γινόταν λιγότερο επιθετικά, πιο mainstream, πιο ρεαλιστικά. Περιμένουμε να δούμε αν αυτή η νέα κυβέρνηση θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο του πραγματισμού, θα αφήσει στην άκρη τη ρητορική αυτή, την εμπριστική, την αντιευρωπαϊκή, γιατί στο τέλος της γραφής, ένα από τα πράγματα που επίσης μάθαμε όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι μέσα από τις δυσκολίες είναι ότι καμιά κυβέρνηση, κανένα κράτος, μικρό ή μεγάλο, ανατολικό ή δυτικό, βόρειο ή νότιο, δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο του απέναντι στις απειλές και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Έτσι λοιπόν ελπίζω ότι... Όσον αφορά τον πραγματισμό στο οποίο αναφερθήκατε, κύριε Επίτροπε, μήπως αυτός ο πραγματισμός δημιουργεί τις ενθήκες του επόμενου λαϊκισμού? Κοιτάξτε, λέω και το λέω με τα λόγου γνώσεως, ζήσαμε φαινόμενα λαϊκισμού τα οποία εκλογικά πήγαν καλά, αλλά κυβερνητικά μετά βρήκαν πατήματα πιο σταθερά. Νομίζω ότι δεν κλονίζει ο πραγματισμός αυτή την αντίληψη ότι μόνο μαζί με την Ευρώπη μπορούμε να τα καταφέρουμε. Απέναντι στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι μπορεί κανένα κράτος μέλος να βρει τις λύσεις. Σας πάρουμε την Ιταλία, μιας και αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Η Ιταλία είναι βασικός κορμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τρίτη της οικονομία. Αλλά την ίδια στιγμή περιμένει να πάρει και 200 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της τούρτας. Έχει μια θέση κρίσιμη στο μεταναστευτικό, στη Μεσόγειο. Πιστεύετε εσείς ότι η νέα κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα μόνη της με την πλάτη προς την Ευρώπη? Εγώ
πιστεύω το αντίθετο μάλλον θα συμβεί. Αλλά ας περιμένουμε να το δούμε. Τώρα, είπατε και νωρίτερα για την ενηλικίωση της Ευρώπης. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή που μας είπατε νωρίτερα, διότι είχαμε μια Ευρώπη η οποία μέχρι πρότινος είχε βασιστεί μόνο στο καλό σενάριο. Και έπρεπε να έρχονται οι διαδοχικές κρίσεις προκειμένου να βρίσκουμε όλοι μαζί και μέχρι βεβαίως να τα βρούμε να υποφέρουμε τα εναλλακτικά σχέδια, τα Plan B. Τώρα, όσον αφορά τις υγειονομικές απειλές, είναι σταθερά ψηλά στην ατζέντα της Κομισιόν, κύριε Αντιπρόεδρε? Ναι, κοιτάξτε, αυτό το τέλος της αθωότητας, το crash course ας πούμε στην πραγματικότητα, όντως παίχθηκε στην ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της πανδημίας. Έτσι. Όπως ξέρετε, έχω περάσει 30 χρόνια από τη ζωή μου στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ποτέ δεν έζησα την ιστορικότητα των στιγμών όταν χρειάστηκε ως μέλος του κολεγίου να αποφασίσουμε για το μεγαλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα στην ιστορία της ανθρωπότητας, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις σε μάσκες και αναπνευστήρες, για το πώς θα βεβαιωθούμε ότι η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία θα έχει στη διάθεσή της τις πρώτες ύλες. Και αυτό το κολλασμένο 2020 που παίχθηκε αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι ήταν κρίσιμο για να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση των υγειονομικών απειλών. Όχι απλώς τα καταφέραμε δηλαδή στην πυρόσβεση απέναντι στην πανδημία, αλλά χτίσαμε και γύρω από την πανδημική αντιμετώπιση ένα ευρύτερο πλαίσιο, το λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, με πιο συστημικές βελτιώσεις στους οργανισμούς, στους κοινοτικούς, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στους πόρους. Έτσι ώστε τώρα, χωρίς καμιά αμφιβολία, να μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ πιο έτοιμοι στο υγειονομικό πεδίο από ότι το 2020. Άλλο μεγάλο θέμα, διότι είσαστε και αρμόδιος για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Πώς προσδιορίζουμε αυτόν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, κύριε Σχοινά, με δεδομένες και τις μεταναστευτικές, παύλα, προσφυγικές ροές, στις οποίες πρέπει η Ευρώπη συνολικά να ανταποκριθεί, κράτη-μέλη, αλλά και κομισιόν κεντρικά? Πιστεύω ότι τον καλύτερο ορισμό του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής τον έδωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν στη διάσημη πια φημισμένη ομιλία του στη Σορβόνη το φθινόπωρο του 2017, όπου είπε ότι για μένα ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι δύο πράγματα. Η Ευρώπη που προστατεύει, η Ευρώπη που ανοίγει δρόμους και ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής έχει τις πολιτικές μετανάστευσης, ασφάλειας, ασύλου, δημόσιας υγείας, εκεί που η Ευρώπη είναι ασπίδα, αλλά έχει και την νεολαία, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, εκεί που η Ευρώπη, την κινητικότητα, τις δεξιότητες, εκεί που η Ευρώπη είναι ευκαιρία. Αυτά τα δυο μαζί τα βάλαμε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάτω από μια ενιαία κοινή σκεπή, και νομίζω ήταν η σωστή απόφαση και η σωστή εργαλειοθήκη. Γιατί όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία 3 χρόνια επιβεβαιώνουν την ορθότητα αυτής της επιλογής. Ότι σε αυτά τα πεδία πρέπει να δουλέψουμε συγκεκριμένα και συνολικά, όχι αποσπασματικά εκατακαιρματισμένα. Πάντως το θέμα της μετανάστευσης, και θα πάω πάλι στην Ιταλία, αν και η ίδια η Μελώνη δεν το έχει τόσο ψηλά όσο η κυβερνητική της εταίρη, την ίδια ώρα όμως στην Ευρώπη επιγόμαστε για μια νέα συμφωνία για το άσυλο, κύριε Σχοινά. Ναι, πιστεύω ότι το μόνο θετικό, αν θέλετε, της ουκρανικής κρίσης, του πολέμου, ήταν ότι η οριζόντια καθολική προστασία που δώσαμε στους Ουκρανούς πρόσφυγες, περίπου 5 εκατομμύρια, στους οποίους δεχθήκαμε τις κοινωνίες μας κάτω από μια ευρωπαϊκή ομπρέλα, ήταν μια αφορμή λίγο να κανονικοποιήσουμε, να αποτοξινώσουμε, αν υπάρχει αυτός ο όρος, δηλαδή να ομαλοποιήσουμε λίγο τη συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Η κουβέντα για τη μετανάστευση στην Ευρώπη είχε γίνει πολύ τοξική, πολύ επιθετική. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια θετικότητα σε αυτή τη συζήτηση και οι εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες που μπήκαν στις κοινωνίες μας με έναν τρόπο ομαλό βοήθησαν στο να ομαλοποιηθεί αυτή η συζήτηση. Τώρα μας λείπει το τελευταίο βήμα
που είναι η ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας για το μεταναστευτικό και το άσυλο, το μας αρέσει να το λέμε ένα σύμφωνο, ένα νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο. Έχουμε ήδη προχωρήσει τις συζητήσεις και έχουμε μια συμφωνία γύρω στο 50-60% των προτάσεών μας. Μας λείπει το 40%. Το δίδυμο υπευθυνότητα στήρησης των συνόρων αλλά και αλληλεγγύης επιμερισμού των βαρών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και ξαναλέω αυτά που σας έλεγα και στην αρχή, κύριε Ανδρίτσο, πιστεύω ότι και η νέα Ιταλική κυβέρνηση έχει συμφέρον να δουλέψει για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για το Μεταναστευτικό. Δεν έχω δείγματα ότι οι νέοι παίκτες στην Ιταλία θα είναι καλύτερα, πιστεύουν ότι θα είναι καλύτερα χωρίς αυτή την Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Τη χρειάζονται και αυτοί, όπως και οι υπόλοιποι. Και πριν κλείσουμε, κύριε Σκηνά, κύριε Αντιπρόεδρε, στο θέμα της ενέργειας, εκεί, ποια θα είναι, κατά την άποψή σας, η εξέλιξη των πραγμάτων. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το χειμώνα, όσο το δυνατόν λιγότεροι Ευρωπαίοι πρέπει να μείνουν πίσω, μάλλον κανένας, έτσι ώστε στη συνέχεια να μην έχουμε αυτά τα τέρατα της τερατογενέσης λαϊκισμών δεξιά και αριστερά που μπορούν να απειλήσουν σοβαρά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ποια θα μπορούσε να είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, λαμβανομένου και του κακού σενάριου. Έτσι, μην παίρνουμε μόνο το θετικό σενάριο. Μακάρι αύριο το πρωί να έχουμε μια συμφωνία. Γιατί υπάρχει και ελληνική πρόταση στο τραπέζι για το πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου. Το ζήτημα είναι αν θα τολμήσουν τα κράτη-μέλη, γιατί και η πρόταση της Κομισιόν υπάρχει, όλα υπάρχουν στο τραπέζι, αν θα τολμήσουν και τα κράτη-μέλη. Ναι, και εδώ, κύριε Ανδρίτσο, αγαπητές φίλες και φίλοι, θέλω να δώσω λίγο μια πιο αισιόδοξη προοπτική, αν θέλετε. Ενεργειακές κρίσεις είχαμε στην Ευρώπη και στον κόσμο και στο παρελθόν, και το 1973 και το 1979. Μεγάλες ενεργειακές κρίσεις. Και τότε δεν είχαμε ούτε τις εναλλακτικές λύσεις στο πετρέλαιο, ούτε τις τεχνολογικές λύσεις που έχουμε τώρα, ούτε τις γεωστρατηγικές επιλογές που έχουμε τώρα. Και όπως τα καταφέραμε τότε, νομίζω ότι έχουμε περισσότερες πιθανότητες να καταφέρουμε και τώρα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι το αποτέλεσμα μιας ανήθικης εργαλειοποίησης του ενεργειακού από την επιτιθέμενη Ρωσία. Αυτό οι ελεύθεροι Ευρωπαίοι δεν θα το ξεχάσουμε. Το σημειώνουμε για το μέλλον. Δεν είναι ο πόλεμος του Σουέζ που έκαναν κάποιοι μεταξύ τους και εμείς υπέστημε τις συνέπειες όπως έγινε το 1973. Εδώ είναι μια ευθεία καθολική επίθεση απέναντι στους Ευρωπαίους. Προσπαθούμε λοιπόν να ανταπεξέλθουμε με ένα πλέγμα παρεμβάσεων, το οποίο απαντά στην απειλή. Η απεξάρτηση από τη Ρωσία έχει προχωρήσει από το 49-50% στο 9%. Έχουμε εναλλακτικούς πάροχους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι μπαίνουν μέσα για να μας βοηθήσουν. Έχουμε αυξήσει και γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου σε ποσοστό πρωτοφανές, πράγμα που θα μας επιτρέψει, πιστεύω εγώ, το χειμώνα να μην έχουμε μεγάλα προβλήματα. Έχουμε προτείνει στο τραπέζι ένα πακέτο πολύ σημαντικό για να επηρεάσουμε τις τιμές για τους πιο ευάλωτους και αν χρειαστεί να κάνουμε και ένα δεύτερο κύμα μετά το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 30 Σεπτεμβρίου θα το ξανακάνουμε. Θέλω λοιπόν να δώσω ένα μήνυμα ελπίδας ότι αυτό το χειμώνα με όλα αυτά τα μέτρα θα τα καταφέρουμε. Απέναντι σε μια κατάσταση πρωτοφανή, την οποία εμείς δεν δημιουργήσαμε, αλλά υφιστάμεθα, και η οποία πιστεύουμε να μην έχει άλλο δεύτερο χειμώνα. Γιατί εκεί τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Αν και ο Βέλγος Πρωθυπουργός είπε για 10 χειμώνες που έχουμε μπροστά μας, κύριε Σκηνά. Νομίζω ότι ο φίλος μου, ο Αλεξάνδρ Ντεκρό, μάλλον το παράκανε σε αυτό το soundbite. Νομίζω το μετάνιωσε και ο ίδιος όταν μίλησε για 10 χειμώνες. Αλλά σίγουρα από του χρόνου είναι πολύ κρίσιμο να σταθεροποιηθεί ο γεωπολιτικός ορίζοντας, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα σε βάθος χρόνου. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας αυτή και τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι στις Βρυξέλλες. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.